Επανέρχεται ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Βόλου στο θέμα των καθαριστριών, ζητώντας από τη διοίκηση του Αχιλοπουλίου να χορηγήσει στις υποαπόληση καθαρίστριες βεβαιώσεις για την απασχόλησή τους στο τοπικό νοσηλευτικό ίδρυμα, έτσι ώστε να αποκτήσουν προβάδισμα στο διαγωνισμό πρόσληψης προσωπικού με ατομικές συμβάσεις μέσω ΑΣΕΠ. Αυτά τα κορίτσια δουλεύουν αρκετά χρόνια στην καθαριότητα. Δεν είναι ούτε για ένα μήνα ούτε για δύο. Κάποιοι έχουν 18, κάποιοι 20, κάποιοι αρκετά. Όλο αυτό όμως χωρίς να τους δίνει τη δυνατότητα και να φαίνεται ότι δουλεύουν στο δημόσιο, ώστε να πάρουν αυτό το ένα μόριο παραπάνω που είναι σε σχέση με τις ώρες που δουλεύουν στον ιδιωτικό. Αν λοιπόν αυτό δεν δοθεί από την πολιτική ηγεσία ένα συν στα κορίτσια που δουλεύουν ήδη στα νοσοκομεία και προκειμένου στο νοσοκομείο του Βόλου, σημαίνει ότι θα μπουν να διεκδικήσουν μια θέση με όλους τους άλλους. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει η πολιτική ηγεσία να δώσει ξεκάθαρες οδηγίες ότι όσοι ήδη εργάζονται στο νοσοκομείο, που αυτό θα μπορούσε να προκύψει και από βεβαιώσεις που θα μπορούσε να δώσει το νοσοκομείο ανεξάρτητα τον εργολάβο και τη σύμβαση που έχουν, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να μπορέσουν να διεκδικήσουν τη θέση και να εξακολουθούν να δουλεύουν εδώ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Μαγνησίας θεωρεί ότι η διαδικασία του διαγωνισμού για την πρόσληψη καθαριστριών στα νοσοκομεία μέσω ΑΣΕΠ αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση συμφερόντων και θα οδηγήσει, όπως αναφέρει, σε περαιτέρω μείωση του προσωπικού στη δημόσια υγεία. Πετάει αυτές τις έμπειρες, οι οποίες έχουν εξειδικευθεί, έχουν περάσει σεμινάρια, όπως είπαν οι συνάδελφοι, όπως είπαν και οι ίδιες, και αντί να πάρει και άλλες, γιατί οι ανάγκες είναι αυξημένες, πετάει αυτές στον δρόμο. Είναι ντροπή, είναι έσχος. Αυτό που θέλει είναι το πρώτο να μειώσει το προσωπικό, γιατί απαξιώνει τα νοσοκομεία, γκρεμίζει τις δημόσιες δομές. Ταυτόχρονα αυτό το προσωπικό που θα έχει να είναι καθαρά κομματικό, γιατί και την εγκύκλιο την τροποποίησε και την προσάρμοσε ανάλογα με τα προσόντα αυτών των στελεχών, που πολλά είναι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας, και εργαζόμενοι και πολίτες, ότι η κατάσταση είναι αδιέξοδη, γκρεμίζονται τα πάντα. Στο μεταξύ, στο πλευρό των συναδέλφων του, στο νοσοκομείο του Βόλου, τάσσονται τα μέλη του Συλλόγου Καθαριστριών Μαγνησίας που πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην είσοδο του Αχιλοπουλίου, χωρίς ωστόσο να δώσουν το παρόν στη συγκεκριμένη κινητοποίηση οι καθαρίστριες του νοσοκομείου. Εμείς μιλήσαμε, είχαμε συνάντηση μέσα με τον διοικητή του νοσοκομείου και απαιτήσαμε για μόνιμη και σταθερή εργασία για τις συναδέλφισσες. Και όπως ξέρετε, είναι όλος ο κλάδος της καθαριότητας. Αυτό αφορεί και για τα σχολεία και τα πανεπιστήμια και όλα τα δημόσια κτίρια. Οι καθαρίστριες πρέπει να είναι με μόνιμη και σταθερή εργασία και όχι με συμβάσεις. Τις συμβάσεις όλα αυτά τα χρόνια τις έχουμε, ξέρουμε πώς λειτουργούν. Είναι χωρίς άδεια μητρότητας, χωρίς άδεια εγκυμοσύνης, χωρίς επιδόματα, όπως παίρνουν μέχρι στιγμής άλλοι εργαζόμενοι. Και εμείς απαιτήσαμε για μόνιμη και σταθερή δουλειά.